Πρέπει να πούμε ότι σε πλήρη διάταξη και πάλι τα επιτελεία των πολιτικών δυνάμεων του κεφαλαίου, τα αστικά κόμματα με καταμερισμένους ρόλους προσπαθείτε να πλασάρετε την αδίστακτη ανάγκη των επιχειρηματικών ομίλων για περισσότερα κέρδη, ως ενδιαφέρον απέναντι στο περιβάλλον, ως ευαισθησία απέναντι στα λαϊκά προβλήματα που διωγγώνονται και στον τομέα της κοινωνικότητας σε αστικό ιστό. Ο σφιχταγκαλισμός σας, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ κοινά, αλλά επιχειρεί να αντίσει με προβιά σωτήρα αυτούς που για να αυξήσουν τα κέρδη τους, ενώ έχουν κάνει τη ζωή του λαού μας στις πόλεις στην κυριολεξία πατίνι, να έρχονται τώρα να πλασάρουν ως λύση τα ηλεκτρικά πατίνια. Βοηθήσατε όλοι σας ως κυβερνήσεις το μεγάλο κεφάλαιο να βάλει στο χέρι όλους τους κλάδους της παραγωγής. Το βοηθήσατε να θησαυρίσει ιδιωτικοποιώντας τους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές. Το βοηθήσατε να κερδοφορήσει από την κλοπή της λαϊκής κατοικίας. Το βοηθήσατε να σκάσει από τα κέρδη καταληστεύοντας τα ασφαλιστικά ταμεία. Το βοηθήσατε να μπουκώσει από τα κέρδη οδηγώντας τους μισθούς στο επίπεδο της πείνας και της εξαθλίωσης. Τους φτάσατε τους άμυρους επιχειρηματικούς ομίλους να έχουν μαζέψει τόσα που να μην έχουν τι να τα κάνουν. Να δυσκολεύονται να τα μεγαλώσουν. Και σας ανέθεσαν να φέρετε εις πέρας στο επόμενο καθήκον. Σας ανέθεσαν να πείσετε το λαό μας να μην απαιτήσει ούτε ευρώ από τα δις που θα δοθούν από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι λεφτά μόνο δικά του, από τη βαρύτατη φορολογία και που είναι ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι από αυτά που έχει δώσει. Να μην ζητήσει τίποτα για την ενίσχυση του συστήματος υγείας, για εμβόλια για όλους για τη διασφάλιση της ζωής, να μην ζητήσει υποδομές για σχολεία και πανεπιστήμια ανοιχτά, να μην ζητήσει φράγκο για την ενίσχυση του στόλου των μέσων μαζικής μεταφοράς με σύγχρονα οχήματα και πυκνά δρομολόγια, να μην ζητήσει φράγκο για την κατασκευή χώρων πρασίνου άθλησης, πολιτισμού, αναψυχής. Να μην ζητήσει δηλαδή τίποτα από αυτά που έχει ανάγκη. Αυτά σας ανέθεσαν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Και να τον τσακίζετε βέβαια στην καταστολή κάθε φορά που διεκδικεί κάτι από όλα αυτά. Το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήθελαν να αρπάξουν τα σπίτια του λαού. Το κάνει τώρα η Νέα Δημοκρατία ενάντια ακόμα και σε αυτούς που βγαίνουν για μια ανάσα στις πλατείες. Η κλιμάκωση όμως του αυταρχισμού, της καταστολής και της αστυνομοκρατίας από την κυβέρνηση γίνεται για το πέρασμα εχθρικών πολιτικών κατά των εργαζομένων και για να κρυφτούν εγκληματικές ευθύνες για την αποτυχία στη διαχείριση της πανδημίας. Υποτιμάτε βέβαια όλοι την ανοχή του λαού μας, τη λογαριάζετε σαν αδυναμία. Προκαλείτε όμως την αγανάκτηση και την οργή του. Η οργανωμένη της έκφραση, σε αυτό καλεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, έχει τη δύναμη και την καταστολή να ακυρώσει, αλλά και την αντιλαϊκή πολιτική να ανατρέψει. Και το απέδειξε χθες στη Νέα Σμύρνη παρά το όργιο καταστολής και της προβοκάτσης. Βολική, θα λέγαμε, αντιπαράθεση μεταξύ σας, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΚΙΝΑΛ, σε ζητήματα μόνο τεχνικά πάνω στο νομοσχέδιο που αποσκοπεί στο να αποκρύψει τη στρατηγική σύμπλευση όλων των κομμάτων και τη συμφωνία για την υποταγή των σχεδίων κινητικότητας στους γενικούς σχεδιασμούς του κεφαλαίου, που ξεκινάει από πού? Από τη μήτρα της προώθησης των συμφερόντων τους, την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, η οποία και θέτει τον προσανατολισμό προς την πράσινη ανάπτυξη και το πράσινο New Deal, που είναι κομβική πλευρά της αστικής πολιτικής στο επόμενο διάστημα, όπως και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Μια υπέρλαμπρη δηλαδή εποχή για τα μονοπόλια της γυραιάς Υπήρου, που ετοιμάζονται να ξεκοκαλύσουν πακτολό κρατικών ενισχύσεων 260 δις ευρώ, που είναι κατέτοστο κόστος μετάβασης στην πράσινη οικονομία στο όνομα της κλιματικής αλλαγής και της ευαισθησίας τάχα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Και όλα αυτά εν μέσω ανταγωνισμών για το ποιος θα κατακλείσει την ευρωπαϊκή αγορά με μπαταρίες για την ηλεκτροκίνηση. Τα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης αποτελούν στρατηγικά σχέδια που οργανώνουν τις μετακινήσεις των πολιτών και τη διαδρομή εμπορευμάτων στις αστικές περιοχές, λέει η ίδια η πλατφόρμα. Εσείς άλλα λέτε, ότι είναι τεχνικό το ζήτημα. Ή το αντίστοιχο για τη Θεσσαλονίκη όραμα είναι η επιχειρηματικότητα και η πολιτιστική κληρονομιά της πόλης να υποστηρίζονται και να προβάλλονται μέσα σε ένα ζωντανό, ανθεκτικό και λειτουργικό στους κατοίκους και τους επισκέπτες αστικό περιβάλλον. Ανατρέχοντας στα ΣΒΑΚ κάθε πόλης, μπορεί εύκολα κανείς να αντιληφθεί την προφανή υποταγή τους στους γενικούς σχεδιασμούς του κεφαλαίου. Στο τουριστικό κεφάλαιο σε διάφορες περιοχές των πόλεων, στο κατασκευαστικό κεφάλαιο για την κατανομή των επενδύσεων, στο βιομηχανικό κεφάλαιο για τις μεταφορές από και προς τις μονάδες παραγωγής. Σε αυτούς τους σχεδιασμούς υποτάσσονται και οι ρυθμίσεις για τη χρήση γης. Δεν παρέλειψαν οι επιχειρηματικοί όμιλοι να μας ενημερώσουν μέσω των ΣΦΑΚ
τι εμπόδια θέλουν να βγουν από το δρόμο τους για να βάλουν στο χέρι πιο γρήγορα, πιο εύκολα κομμάτια γης για την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους δράσεων, αλλά και να χρηματοδοτηθούν αδρά με τα χρήματα του λαού μας. Εμπόδιο τους, όπως λένε, ήταν ο εξαντλητικά αργός νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες, ο γνωστός 4412. Και με το νομοσχέδιο της προηγούμενης εβδομάδας, βέβαια, απαλλάξατε τους επιχειρηματικούς ομίλους από τέτοια βάρη, παραδίδοντάς τους και τον έλεγχο των μεγάλων δημόσιων έργων, κάνοντας το κράτος πιο γρήγορο και γαλαντόμο χρηματοδότη των ομίλων, επιτρέποντας μέχρι και την ήπια στάχα μορφή δράσης τους ακόμα και σε περιοχές Natura 2000, όπως και η ΣΥΡΙΖΑ ίσχυε για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Είναι αδιαφυσβήτητα εκρηκτικό το ενδιαφέρον όλων σας για το περιβάλλον. Είναι υποκριτικό ότι τα ΣΒΑΚ προβλέπουν παρεμβάσεις βελτίωσης της δημόσιας συγκοινωνίας των μέσων μαζικής μεταφοράς και των συνθηκών λειτουργίας τους. Όταν συνεχώς υποβαθμίζεται το συγκοινωνιακό έργο, μειώνονται τα δρομολόγια, προσαρμόζονται περισσότερο στα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, αφήνοντας υποβαθμισμένες οικονομικά αλλά και συνοικίες απομονωμένες, όταν τα οχήματα σαπίζουν αποτελώντας κίνδυνο στους δρόμους, όταν κυρίως πακτολός χρημάτων δίνεται σε εργολάβους σε leasing απαρχαιωμένου στόλου, την ώρα που με αυτά τα ίδια χρήματα θα μπορούσαν να αγοραστούν νέας γενιάς οχήματα χωρίς αποτύπωμα στο περιβάλλον. Είναι υποκριτικό επίσης το περιβαλλοντολογικό ενδιαφέρον όταν μέσα στον αστικό ιστό όλοι σας σαν κυβερνήσεις νομοθετήσατε να γίνει η προσπάθεια να ξεφυτρώσουν παντού μονάδες καύσης. SRF, RDF όπως το Τιτάν στη Θεσσαλονίκη που την απέκρουσε ο λαϊκός παράγοντας, όχι τα φιλής εδώ, είτε η καύση επικίνδυνων αλλά και τοξικών αποβλήτων σε άλλες πόλεις. Οι σχεδιασμοί κινητικότητας και τα ΣΒΑΚ υπηρετούν σχεδιασμούς αστικής τάξης. Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει διατάξεις σταδιακής απαγόρευσης των γεωταχή και κυρίως μη ηλεκτροδοτούμενων από τα κέντρα των πόλεων, υλοποιώντας τους γενικότερους σχεδιασμούς που θέλουν τα κέντρα των πόλεων ως τουριστικά και επιχειρηματικά κέντρα. Το σχέδιο Αθήνα 2021, εδώ και μια δεκαετία, έθεσε το στίγμα του σταδιακού αποκλεισμού των γεωταχή από τα κέντρα των πόλεων, απαγορεύοντας ολοκληρωτικά ακόμα και την στάθμευση, ενισχύοντας το ρόλο του ως κόμβο μεταφοράς και τουριστικό προορισμό. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η υλοποίηση του μεγάλου περιπάτου στο Δήμο Αθηναίων. Μέσα σε όλα, έτσι, η αύξηση της μετακίνησης με μηχανές μικρού κυβισμού, αλλά και ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα, ΕΠΟ, αποτελούν παροχή μιας εναλλακτικής λύσης μετακίνησης για τα αποκλεισμένα αυτοκίνητα. Μέσα σε όλα αποκαλύπτεται επίσης τι σημαίνει ψηφιακός μετασχηματισμός και ποιος ωφελείται. Με μια πολύ ανώριμη τεχνολογία προβλέπεται τετραπλασιασμός του φόρου του εργασία του οδηγού που θα έχει την ευθύνη για 4 οχήματα, δίνοντας παράλληλα άφεση αμαρτιών στον κατασκευαστή του αυτόματου οχήματος για τυχόν ατυχήματα. Και επίσης η συνεχή παρακολούθηση μέσω καμερών στα οχήματα αφαιρεί και την τελευταία πτυχή ιδιωτικής ζωής των μετακινούμενων με κάτι παραπάνω από αμφίβολο το ποιος αξιοποιεί και για ποιο λόγο τα προσωπικά δεδομένα. Οι παρεμβάσεις στα ζητήματα των επαγγελματικών οδηγών φορτηγών που όχι μόνο δεν αγγίζουν τα πραγματικά τους προβλήματα αλλά και τα διευρύνουν. Διότι παρά τις απίστευτες τεχνολογικές δυνατότητες με ψηφιακούς ταχογράφους, με GPS κτλ. Παρά αυτά παραβιάζονται συστηματικά τα ωράρια εργασίας και δεν τηρούνται τα στοιχειώδη ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Και βέβαια οι εξαιρέσεις των κατηγοριών όπως αυτές διαμορφώνονται από το ΠΕΗ, το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας και την επικινδυνότητα ενισχύουν και τη συμπίεση των ήδη τσακισμένων μισθολογικών αλλά και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των επαγγελματιών οδηγών. Οι παρεμβάσεις των ΚΟΚ περιορίζονται στον τιμωρητικό χαρακτήρα, χωρίς να ακουγάνε τις πραγματικές αιτίες των παραβάσεων. Με την πιο σημαντική από αυτές να αποτελεί η εργοδοτική τρομοκρατία, η πίεση και η εντατικοποίηση της δουλειάς για ένα μεγαλύτερο κέρδος που οδήγησε μόνο στην περίπτωση των εργαζομένων delivery το τελευταίο διάστημα σε πολλές απώλειες ζωής. Και προσθέτεται τώρα και από πάνω νέους κινδύνους με την κατάργηση εκπαίδευσης δικυκλιστών στην προσπάθεια να διαμορφώσετε ένα θετικό κλίμα στην κοινή γνώμη που βογκάει από το σύνολο των οικονομικών βαρών. Συνοψίζοντας, ο αστικός σχεδιασμός για τις πόλεις έχει αντιλαϊκά χαρακτηριστικά. Η χρήση γης
υπηρετούν τις μεγάλες επιχειρήσεις, αποκλείοντας το λαό από ελεύθερους χώρους. Το δικαίωμά τους στη μετακίνηση όλο και περιορίζεται στα όρια της μετακίνησης για την εργασία του, και εκείνο μόνο όταν προκύπτει κερδοφορία. Οδηγεί στην απαξίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς, ακριβένει συνολικά η μετακίνηση, τα εργασιακά δικαιώματα συντρίβονται παραπέρα. Και σε αυτή την περίπτωση, τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, ακριβώς επειδή δεν είναι στα χέρια της εργατικής τάξης, δεν αξιοποιούνται για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Σε ένα αστικό πεδίο που συνεχώς αυξάνονται και όλο ένα η ζωή γίνεται πιο ασφυκτική. Δεν λαμβάνει δηλαδή το νομοσχέδιο νόμου υπόψη το χώρο κατοικίας και την ανάγκη των εργαζομένων να κινούνται εύκολα, γρήγορα, φθηνά από και προς το χώρο εργασίας τους. Δεν λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για τη δημιουργία χώρων πρασίνου, αναψυχής, πολιτισμού και την εύκολη, φθηνή και γρήγορη πρόσβαση από όλους στους χώρους αυτούς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα όχι μόνο δεν είναι τεχνοφοβικό, αντιθέτως, επισημαίνει ότι η ανάπτυξη στη λογική του κέρδους όχι μόνο δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του λαού μας, αλλά πνίγει και τις ίδιες τις πραγματικές δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας. Περιορίζει και την έκταση και την χρήση της ως τον πύχη που βάζει η αγοραστική ικανότητα, που συνεχώς όμως μειώνεται για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Φωτίζει επίσης το Κομμουνιστικό Κόμμα πως η επίλυση αυτού του προβλήματος απαιτεί ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, που περνάει μέσα από την κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής. Για παράδειγμα, με τη βιομηχανία στολίδι, την Έλβο, στα χέρια του λαού μας, να παράγει μέσα μαζικής μεταφοράς σύγχρονα, όπως και μπορεί σήμερα, και όχι ξεπουλημένη από όλους τα αμυντικά συμφέροντα του Ισραήλ. Με το διαμάντι τη Λάρκο στα χέρια του λαού μας, και όχι στην ξεπουλημένη από όλους τα κοράκια που θέλουν να βάλουν στο χέρι και την εύκολη μετατροπή. Την εύκολη μετατροπή της βιομηχανίας που παράγει την πρώτη ύλη για μπαταρίες και έτσι τα κέρδη από την ηλεκτροκίνηση. Και φυσικά όλα αυτά μέσα από έναν επιστημονικά κεντρικό σχεδιασμό και της παραγωγής αλλά και της διάθεσης διανομής των προϊόντων και των υπηρεσιών με κριτήριο αποκλειστικά την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Μόνο σε ένα τέτοιο πλαίσιο μπορεί να σχεδιαστεί, να κατασκευαστεί και να λειτουργεί μια πόλη που να εφαρμόζει ένα σύστημα μεταφοράς και κινητικότητας μέσα στην πόλη, που να συνδυάζει γρήγορες, φθηνές, αξιόπιστες μεταφορές, αλληλοσχεδιασμό χρήσεων γης, ανθρώπινης οικιστικής ανάπτυξης με ελεύθερους για όλους χώρους αναψυχής, αθλητισμού, πολιτισμού και βέβαια αξιοποίηση των τεχνολογικών λύσεων για να αλατώνεται η ανθρώπινη εργασία και να αυξάνεται η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα. Διότι, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά δεν είναι θέμα το πότε θα μπορούν να γίνουν. Τώρα μπορούν να γίνουν, σήμερα, χθες. Το μόνο που λείπει πλέον είναι η απόφαση του λαού μας να επιλέξει μια ζωή αντάξια του πλούτου που μόνο αυτός παράγει. Να επιλέξει μια ζωή χωρίς τα παράσιτα στην οικονομία, που στα χέρια τους η ηλιγκιώδης ανάπτυξη φέρνει νέα βάρη, αφαιρεί συνεχώς δικαιώματα, σαπίζει τη ζωή τους. Ευχαριστώ.